Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε να ανοίξουμε ένα κύκλο συζήτησης. Δημοσιεύσαμε κι εμείς πριν δύο μέρες ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Σιγκούνα. Είναι γνωστός στην πόλη της Πρέβεζας, είναι ογκολόγος, είναι πρόεδρος του παραρτήματος αντικαρκινικής εταιρείας στην Πρέβεζα και της περιηγητικής λέσχης Πρέβεζας. Νομίζω τα λέω καλά, μπορεί και να τα κάνω λάθος. Καλό απόγευμα, κύριε Σιγκούνα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουνιάκη, μια χαρά το λέτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ στο απογευματινό μαγκαζίνο, διότι όπως είπα και στον πρόλογο, δεν ξέρω αν ακούγατε, χαίρομαι πάρα πολύ που με την ιδιότητά σας, άσχετα που μπορεί να είστε γιατρός, είστε εδώ στην πόλη, ζείτε και μοιραστήκατε, νιώσατε την ανάγκη να στείλετε στον ηλεκτρονικό τύπο μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση όσον αφορά την επόμενη μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Παρακαλώ. Όχι, θα ήθελα λίγο να επιδείχτε πολλά ενδιαφέροντα τα οποία δεν θα τα εξαντλήσουμε προφανώς στη σημερινή μας συνομιλία. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα αναδείξουμε. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με αφορμή την τοποθέτησή σας για την επόμενη μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μεταδώσετε εσείς στον κόσμο που μας ακούει και δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει την τοποθέτησή σας. Κάνετε μια παρότρινση στον κόσμο να αλλάξει τα δεδομένα με τα οποία ίσως αναδείκνυε ή ψήφιζε στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι δεν είναι? Δεν θα έλεγα ότι κάνω μια παρότρινση ως προς την αλλαγή των ανθρώπων στο πώς θα ψηφίσουν, αλλά περισσότερο η παρότρινση είναι στην αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να έχουν αυτό πλέον οι τοπικές αυτοδιοίκησεις όσον αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο βλέπανε και καταρτίζανε τα προγράμματά τους έως σήμερα. Εκεί στοχεύει το άρθρο περισσότερο και νομίζω ότι είναι απόρρια της γενικότερης κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής στην οποία ζούμε και φυσικά είναι κάτι αυτονόητο. Δεν λέω κάτι καινούριο, απλά λέω το αυτονόητο. Και λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνολικά οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να αλλάξουν την οτροπία τους. Περισσότερο θα έπρεπε να αλλάξουν μάλλον τη φιλοσοφία τους αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και σύνταξη των προγραμματικών τους και των προϋπολογισμών τους, οι οποίοι μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, ήταν ανταποδοτικοί από τον πολίτη προς τον Δήμο. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να γίνει με την αντίστροφη φορά πλέον. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή από τον Δήμο προς τον πολίτη. Κύριε Σιγκούνα, να ρωτήσω όμως, βλέπετε εδώ και παρατηρώντας στην ευρύτερη περιοχή, παράδειγμα στην Άρτα, δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Εδώ στην Πρέβεζα ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός ουσιαστικά συντήρησης και διεκπεραίωσης των παγίων εξόδων και στη Λευκάδα από την άλλη ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Παρόλα αυτά, το κράτος έχει βάλει σε αυστηρά πλαίσια πλέον τα οικονομικά του Δήμου, διότι σου λέει ότι θα κάνεις έργα με βάση το τι εισπράττεις. Και εδώ πέρα μήπως μπαίνει σε κοινό παρανομαστή και οι ευθύνες των πολιτών πλέον? Δεν θα έλεγα οι ευθύνες των πολιτών, αλλά πάλι θα έρθω σε αυτό που έλεγα. Γιατί, και γιατί το λέω, γιατί μέχρι τώρα οι προϋπολογισμοί των Δήμων, των τοπικών αυτοδιοικήσεων, στηρίζονταν πρώτον στα ανταποδοτικά τέλη, στη φορολόγηση των πολιτών δηλαδή. Δεύτερον, σε κρατικές επιχορηγήσεις, στην γνωστή ΣΑΤΑ. Και τρίτον, συμπλήν, εάν υπήρχαν σε κάποιους δήμους ή όχι, ήδη οι πόροι. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι τρεις πόροι βάσει των οποίων συντάσσονταν οι προϋπολογισμοί και συντάσσονται ακόμα οι προϋπολογισμοί στην κρατική πλειοψηφία των Δήμων. Τώρα, τα ανταποκριτικά τέλη είναι γνωστό ότι υπάρχει μια έσπραξη. Ήδη στη ΔΕΗ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει εισπράξει ένα πολύ μεγάλο ποσό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το αποδώσει στους Δήμους. Άρα υπάρχει ένα μείον από εκεί. Ένα ακόμη μεγαλύτερο μείον πλέον υπάρχει στην κρατική επιχορήγηση. Έχουμε μια πτώση πάνω από το 50% πλέον στις κρατικές επιχορηγήσεις, το οποίο φτάνει το 60%. Άρα, δύο από τους δύο, θα έλεγα, κυριότερους παράγοντες χρηματοδότησης είναι ελλειμματικοί. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να αυξήσουμε τον τρίτο παράγοντα, ο οποίος είναι ήδη οι πόροι. Αναγκαστικά, υποχρεωτικά. Και όχι, θα έλεγα αναγκαστικά, υποχρεωτικά, αλλά έτσι θα έπρεπε να λειτουργούσαν ήδη οι Δήμοι εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε να στηρίζονται σε δικά τους κεφάλαια, θα έπρεπε να στηρίζονται σε δικές τους επενδύσεις, θα έπρεπε να ανταποδίδουν αυτό το οποίο παίρνουν από τον πολίτη, δηλαδή την τοπική περιουσία, και να επιστρέφει όλο αυτό το όφελος προς τους πολίτες. Λοιπόν, μάλιστα. Με αποτέλεσμα να τονώνεται η αγορά,
να τονώνεται η απασχόληση, να τονώνεται η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής τόσο σε πρωτογενές επίπεδα, αλλά τόσο και σε υπηρεσίες. Εκεί θα έλεγα ότι είναι η διαφορά των προϋπολογισμών, οι οποίοι είτε ψηφίζονται, είτε δεν ψηφίζονται, είτε είναι ελληματικοί, είτε είναι πάρα πολύ σφιγμένοι αυτή τη στιγμή. Διότι κανένας δεν στηρίζεται εντός, εκτός ίσως αλλαγής των εξαιρέσεων, σε ιδίους πόρους. Οπότε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Συγκούνα, γιατί αυτή η συζήτηση έχει έρθει στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, θα έπρεπε ίσως και όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχαν, οι παχές αγελάδες, γιατί τίθεται ένα ερώτημα στους Δήμους και που το συζητάω και εγώ με πολίτες. Έχουν περιουσία οι Δήμοι που την αφήνουν ανεκμετάλλευτη και που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αντλήσουν πόρους. Από την άλλη όμως, γεννιέται εύλογα το ερώτημα, για ποιο λόγο ο Δήμος δεν αξιοποιεί όλη του αυτή την περιουσία και κατά πόσο είναι αγγυλωμένος σε κάποιες συμπεριφορές που είχαν βολευτεί σε αυτό, στο ότι ο Δήμος δεν αναπτύσσει το επιχειρηματικό του εισαγωγικά χαρακτηριστικό. Είναι αλήθεια ότι οι αγγυλώσεις και οι δυσλειτουργίες του συστήματος είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και να θέλει κάποιος και να έχει όλη την καλή διάθεση, είναι, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μιλάω, σαν απλός πολίτης μιλάω. Ναι, βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να προχωρήσει, έστω και να ξεκινήσει κάτι. Πρέπει να περάσει από δεκάδες επιτροπές, πρέπει να πάρει δεκάδες εγκρίσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε μακροχρόνιες διαδικασίες, οι οποίες σε κάποιο σημείο ίσως και να ατονούν. Άρα εδώ φταίει και το κράτος, κύριε Συγκούνα, έτσι δεν είναι? Φταίει και το κράτος, γιατί... Απλά αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εδώ πλέον μας δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία οι ίδιοι οι Δήμοι πλέον να λειτουργούν ως μικρά κρατήδια, αυτό που γράφω. Οι ίδιοι να μπορέσουν να επιφέρουν αλλαγές πρώτα απ' όλα στο σύστημα, οι ίδιοι οι Δήμοι μεταξύ τους να, μέσα από τις κεντρικές επιτροπές και μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, να διεκδικήσουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Συνολικά, λοιπόν, για να μπορέσουν να γίνονται πιο ευέλικτοι και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα οποία έχουν. Μάλιστα. Από την άλλη, βεβαίως, νομίζω ότι χρειάζεται και μια ριζική αλλαγή πολιτικής κουλτούρας. Γιατί ακόμα νομίζω ότι ο πολίτης έχει ταυτίσει με τον δήμαρχο ότι, δήμαρχε, δεν έχω φως στη γειτονιά μου, κάνε κάτι, ή δήμαρχε. Υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η δημοτική αρχή, ακόμα και τώρα που βρίσκεται στον ΑΔΥΡ, να κάνει αυτή τη βαθιά τομή σοκ και να αλλάξει τον τρόπο σκέψης, όπως υπογραμμίζεται στην ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας, κύριε Συγκούνα. Αυτό είναι αλήθεια και έχει να κάνει με το γεγονός, αυτό που γράφω, ότι τα τερατουργήματα αυτά τα οποία δημιούργησε το κράτος με τους καλλικρατικούς δήμους είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν με τις παλιότερες δομές και με τις περικοπές πλέον και το προσωπικού, αλλά και τις δυσλειτουργίες του συστήματος να εξυπηρετήσουν όλες αυτές τις ανάγκες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια εκβάθρον αλλαγή και των σχέσεων των πολιτών απέναντι στους Δήμους και στις τοπικές αυτοδιοίκησεις, αλλά και αντίστροφα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τεράστιος Δήμος αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω για τους δικούς μας, τους μικρούς τους Δήμους, μιλάω για τους μεγάλους τους Δήμους, στις οποίες, ας πούμε, ο Δήμαρχος ασχολείται τώρα με τη Λάμα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί έτσι να γίνει κάτι. Έτσι, θα πρέπει να αλλάξει συνολικά όλο αυτό και θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά έτσι με τα σοβαρά θέματα. Τα σοβαρά θέματα είναι να βρούμε πόρους, να κάνουμε επενδύσεις μέσα στον τόπο μας, ανάλογα με τον τόπο που κάθε τόπος τι προσφέρει, τι παράγει, τι φυσικές ομορφιές έχει, τι περιουσία διαθέτει, και έπειτα να κοιτάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Αυτό είναι η βασική αρχή. Πάνω σε αυτή την αρχή θα πρέπει να στηρίζεται όλη μας η σκέψη. Να ρωτήσω κάτι, Γεσίγκουνα. Πιστεύετε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, όπου έχουμε ακούσει κάποια χαρακτηριστικά για το πώς θα είναι, όπως για παράδειγμα θα μπορεί, για παράδειγμα, να είναι άλλος Δήμος και άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί ο Δήμαρχος να μην μπορεί και να ελέγξει, θα αλλάξει, συμβάλλει σε αυτή την φιλοσοφία που λέτε? Θα φύγουν οι υποσχέσεις και τα ευχολόγια που υπογραμμίζετε, γιατί ακούμε υποσχέσεις και ευχολόγια, αλλά τώρα νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει ότι δεν μπορεί πλέον, θέλει προτάσεις, θέλει λύσεις. Ακριβώς αυτό αναφέρω και εγώ στο άρθρο, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν προγράμματα συγκεκριμένα, τα οποία θα έχουν σημειακές αναφορές και όχι πλέον εκθεσιακές αναφορές στο τι περίπου θα κάνουμε ή το τι θέλουμε να κάνουμε. Θα πρέπει να παρουσιαστούν συγκεκριμένα. Τώρα, σε αναφέρω το ερώτημά σας, πιστεύω ότι αυτό
κατά τη γνώμη μου θα συνεισφέρει. Θα συνεισφέρει με την έννοια ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη δέσμευση στο προεκλογικό πρόγραμμα του κάθε δημάρχου. Τώρα, αν λειτουργικά αυτό λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει, θα το δούμε. Γιατί έχει και κάποια, θα έχει, πιστεύω στην αρχή, θα έχει κάποια λειτουργικά προβλήματα. Δυστυχώς έχουμε μια νοοτροπία η οποία δύσκολα αποδεχόμαστε καινούργια πράγματα και μακάρι να λειτουργήσει σε αυτόν τον τρόπο. Θα να σας ρωτήσω κάτι, λίγο προσωπική ερώτηση, με την έννοια ότι εσείς είστε, είστε γιατρός, να αναστρέφεστε με κόσμο. Θεωρείτε ότι η κοινωνία το ζητάει αυτό το πράγμα? Θεωρείτε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που αναζητάμε το διαφορετικό? Γιατί ξέρετε κάτι τώρα, ακούγοντας και εγώ τις τοποθετήσεις των εκάστοτε δημάρχων, εγκλωβισμένοι πλέον σε ένα αυστηρά σφιχτό οικονομικό πλαίσιο, λένε ότι έχουμε τα χέρια μας δεμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον κάτι. Σαφώς. Δεν υπάρχει το όραμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, ότι έχουμε τα χέρια μας δεμένα. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι κάνεις για να αντιστρέψεις αυτές τις συνθήκες. Και μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο κ. Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, προημέρων είπε στους Δήμους ότι αν δεν σας βγαίνουν οι προϋπολογισμοί, αυξήστε τα δημοτικά τέλη. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι και η γραμμή και του κράτους. Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα έχουμε μια νοοτροπία η οποία όχι μόνο καλλιεργείται, αλλά και προωθείται από τις κυβερνήσεις πλέον. Mm-hmm. Η οποία δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά. Είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα, και πάρα πολύ σύντομα θα καταρρεύσει, όπως θα καταρρεύσουν και τα οικονομικά των Δήμων, όπως θα καταρρεύσουν και καταστάσεις, θα ζήσουμε καταστάσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Γι' αυτό λέω ότι. Το πιστεύετε αυτό? Πιστεύετε ότι είναι το επόμενο στάδιο, ότι είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή, όταν ο Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον στην πρέβεζα? Είναι μαθηματικά βέβαια. Είναι μαθηματικά ότι εφόσον συνεχίζουμε να στηριζόμαστε σε κρατικές υποχορηγήσεις, είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα πάμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά, γράφω και στο άρθρο μου, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να τα διαβλέψει κάποιος και είναι ο χρόνος, ήδη έχουμε αργήσει, ήδη έπρεπε να το κάνουμε νωρίτερα, σαν κοινωνία, σαν κοινωνίες μάλλον, να κόψουμε αυτό τον ορφάλιο λόρο με την κρατική μηχανή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτόνομα. Είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια. Είναι μεγάλη, γιατί ξέρετε κάτι έγινε στην Ελλάδα, ξεκινάει πάντα κάτι με όραμα, αλλά το εγκαταλείπουν στην πορεία, γιατί κάνετε και μια κριτική όσον αφορά τον Καλλικράτη, ο οποίος ξεκίνησε με ένα όραμα ότι τα πράγματα... Ο Καλλικράτης ξεκίνησε με ένα όραμα, αλλά η εφαρμογή του ήταν κάτι ελλειπής και γενικότερα έγιναν αρκετές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να γίνουν κάποιες σκέψεις καλές, οι οποίες όμως όλες υστερούσαν στην εφαρμογή και στον τρόπο εφαρμογής της. Γίνανε απότομες αλλαγές, γίνανε μεγάλες αλλαγές, χωρίς να υπάρχει προετοιμασία. Κάτι ανάλογο έγινε και στον τομέα της υγείας, κάτι ανάλογο έγινε και στον τομέα της οικονομίας, κάτι ανάλογο έγινε και στο κοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας γενικότερα, χωρίς οι κοινωνίες να είναι προετοιμασμένες, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χωρίς να κοιτάξουμε την αυριανή μέρα, η οποία μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή που ελπίζουμε ότι θα φτιάξουμε. Θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία από την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας. Λέτε συγκεκριμένα ότι θα πρέπει πλέον να διαχειρίζονται οι τοπικοί άρχοντες τις εξελίξεις με αστρονομικές πλέον ταχύτητες. Με μία λέξη λέτε αντανακλαστικά και μετά δευτερολογείται λέγοντας ότι έχει παρέλθει ο χρόνος στον οποίο δινόταν υποσχέσεις και οράματα δίκην έκθεσης ιδεών. Yeah. Είμαστε σε αυτό το σημείο, πιστεύετε, έτσι δεν είναι? Μέχρι τώρα είμαστε στο σημείο αυτό. Και γιατί έρχομαι σε αυτό που είπατε πριν, ότι είχαμε κάπου βολευτεί όλοι και λέγαμε ότι όλα θα έρθουν τα χρήματα από εκεί, θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, άρα θα πρέπει εμείς πρώτα απ' όλα να διαβλέψουμε ότι, και αυτό διαβλέπονται εδώ και αρκετά χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Άρα θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, θα έπρεπε να έχουμε ήδη προχωρήσει συνολικά σε διαρθρωτικές αλλαγές, για να μπορέσουμε να μην αγόμαστε τον εξελίξεων, να μην επόμαστε, αλλά να είμαστε να προηγεί των εξελίξεων. Κύριε Συγκούνα, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες φωνές που αναζητούν ευθύνες, ίσως για μια κατάσταση που μπορεί να έχει συγκεκριμένο ο Δήμος Πρέβεζας. Και ακούγοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο προσωπική εκτίμηση, τόσα χρόνια
που το μετέβηδε και το μεταδίδει δημοτική ραδιοφωνία, δεν ξέρω αν υπάρχει πολίτης που τον ενδιέφερε να το παρακολουθήσει. Όμως μέσα σε αυτό ακούγονται αλήθειες. Διότι κάποια στιγμή, τώρα δηλαδή που το ταμείο είναι μείον, τώρα λοιπόν που ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα βασικά και που θα ζήσουμε πέτρινα χρόνια και όλα αυτά τα οποία προφητικά λέτε, πιστεύετε ότι είναι επιτακτική ανάγκη αναζήτησης πολιτικών ευθυνών για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, γιατί όλοι όχι, λένε... Σε καμία περίπτωση. Δεν το πιστεύω αυτό και αυτό δεν θα ωφελήσει σε τίποτα. Το πιστεύετε αυτό. Το πιστεύω ακράδαντα, ότι δεν είναι η ώρα της απόδοσης ούτε πολιτικών ευθυνών, ούτε αναζήτησης ανόχων, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Είναι η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε. Να δουλέψουν βασικά οι τοπικοί άρχοντες, να βρουν λύσεις, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν έχουν καμία αξία. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας κάνω άλλο ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι χρειάζεται και υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια μάλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση? Δεν έχουμε δει και νέα πρόσωπα να έχουν μπει με όραμα. Δεν βλέπουμε, χρειάζεται ανανέωση και των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση? Σαφώς και χρειάζεται. Δηλαδή πιστεύετε ότι κάποια πρόσωπα έχουν φθαρεί και δεν μπορούν να έχουν τα αντανακλαστικά για αυτήν την επόμενη μέρα? Σαφώς και ίσως να υπάρχει αυτό, αλλά πιο πολύ πάνω από πρόσωπα εγώ στεκόμουν σε νοοτροπίες. Δηλαδή ακόμα και τα ίδια πρόσωπα θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες, θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και θα πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία. Αυτό είναι το πρωταρχικό για μένα. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικός ο ανθρώπινος παράγοντας πάνω σε όλα αυτά. Δεν μπορούν αυτά όλα να δημιουργηθούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα εστερνίζονται ή δεν θα έχουν αυτή την νοοτροπία, αυτό το όραμα και αυτή τη φιλοσοφία. Αλλά περισσότερο στέκονται στην αλλαγή του τρόπου σκέψης. Πάντως, κύριε Συγκούνα, και τα τελευταία χρόνια, να πω την αλήθεια, δεν υπήρχαν και πάρα πολλές φωνές που να προβληματίζουν και να φυπνίζουν την κοινωνία, που να χτυπάνε και το καμπανάκι για το τι πρόκειται να συμβεί, έτσι δεν είναι? Από όσο γνωρίζω, διότι τα δύο τελευταία χρόνια, 2,5 τη ζωή στην πρόεδρα, γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες, ίσως να υπήρχαν μονομένες φωνές, ίσως να συνεχίσουμε να είμαστε μονομένες φωνές. Δεν το γνωρίζω. Θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να κάνω μια διακοπή, να ακούσουμε λίγο την ώρα που είναι χορηγία και όπως καταλαβαίνετε είμαστε ιδιωτικό μέσο, για να σας κάνω δύο ακόμα ερωτήσεις και να σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να μιλάτε εδώ σήμερα στον Πρίσμα 95,1. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα με τον κύριο Ευάγγελο Συγκούνα για να συζητάμε για το ποια είναι η επόμενη μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι όλα αυτά τα οποία λέμε νομίζω ότι δεν είναι μακροπρόθεσμα, θα συμβούν άμεσα στο προσεχές διάστημα. Κύριε Συγκούνα, πριν σας ρωτήσω δύο άλλα πράγματα, έχετε και την ιδιότητα του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας στην Πρέβεζα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα ήθελα κάποια στιγμή, και θα σας το λέω δημόσια, να αφιερώσουμε μία εκπομπή, μία ώρα, να είστε εδώ καλεσμένος στο στούντιο, για να μας μιλήσετε για τη δράση σας εδώ. Με μεγάλη μου χαρά. Και γενικότερα να ενημερώνουμε και, να ενημερώνουμε και τον κόσμο, διότι είναι ένα είστε πρόεδρος σε ένα πολύ ευαίσθητο ιατρικό θέμα, όπου το έχουν καπηλευτεί πάρα πολύ, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως την αγωνία των ανθρώπων. Και νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να σας καλέσουμε εδώ και θα το κάνω τις επόμενες μέρες για να ενημερώνουμε τον κόσμο και γενικότερα θα θέλουμε να προωθούμε και τις δράσεις σας μέσα από τον Πρίσμα 95,1. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Συγκούνα. Με την ευκαιρία τώρα που αναφέρω την αντικαρκινική εταιρεία, να σας πω και κάτι το οποίο είναι σημερινό. Θα έχουμε στην πόλη μας το Γενάρη τον κινητό μαστογράφο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Θα έρθουμε στο Γενάρη σε μια ημερομηνία που θα ορίσουμε τις επόμενες μέρες. Θα έρθουμε για 5 μέρες. Θα διενεργήσει 250 μαστογραφίες δωρεάν προς τις γυναίκες της περιοχής μας. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο το φιξάραμε σήμερα και είναι κάτι το οποίο το ανακοινώνουμε για πρώτη φορά. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα έχουμε την ευκαιρία να το εξειδικεύσουμε, γιατί θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για την πρόληψη με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη παραδοχή του κυρίου Κακλαμάνη, του Νικήτα, ο οποίος είπε ότι μέσω της πρόληψης αντιμετώπισε ένα σοβαρό θέμα. Να έχουμε όμως και την ευκαιρία να ανοίγουμε και νέους κύκλους διαλόγους. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε το θέμα αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα να μου κάνετε μία εκτίμηση. Αν θεωρείτε ότι τα πράγματα θα ανατραπούν στις επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης ή αν θα υπάρξει, να το πω πολύ απλά, μία από τα ίδια. Θα το ευχόμουν, δεν το γνωρίζω. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες, στο επόμενο προσεχές διάστημα, πώς θα εμφανιστούν οι υποψήφοι και τι θα μας προτείνουν.
Δεν μπορώ να κάνω κάτι εκτίμηση πάνω σε αυτό. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό που επικρατούσε στην χώρα αυτή είναι ότι ο κάθε δήμαρχος ή αυτός που εκλέγεται από τη στιγμή που αναλαμβάνει δράση. Γενικότερα είναι και χαρακτηριστικό του πολιτικού μας συστήματος. Μας απασχολεί όχι το τι θα κάνουμε, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να επανεκλεγούμε και πάλι. Γι' αυτό και βλέπετε αυτό το φαινόμενο, το ότι βουλώνουμε τις τρύπες τώρα τους τελευταίους μήνες, όπου θα δούμε μια πανσπερμία πρόχειρων βεβαίως έργων. Δυστυχώς είναι θέματα τα οποία είτε δεν, κάποια στιγμή είτε δεν ήταν προετοιμασμένοι κάποιοι άνθρωποι. Και γι' αυτό πάλι θα σταθώ και θα πω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ σημαντικός προγραμματισμός. Αν δεν προκάνεις πρόγραμμα και δεν το ακολουθήσεις με βλάβεια στη διάρκεια της θητείας σου, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Εφόσον δεν υπάρχει ένας σωστός, απτός, ρεαλιστικός προγραμματισμός, το καράβι θα πηγαίνει δεξιά για αριστερά. Έτσι, δεν το συζητώ. Και βεβαίως υπογραμμίζετε και ότι πρέπει να είμαστε απαλλαγμένοι από προσωπικές, κομματικές ή άδου είδους βλέψεις για να προσφέρουμε έντιμο πρόγραμμα, άσχετα με το αν θα κριθεί επιτυχημένο ή όχι. Σαφώς. Το αν θα κριθεί επιτυχημένο ή όχι, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι θα είναι και έτσι πέραν του υποψηφίου ή των υποψηφίων, να το πω έτσι, αλλά το γεγονός της πρόθεσης είναι σαφώς είναι σημαντικότατο. Θα πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν το σθένος να προσφέρουν σε πρώτη βάση, τώρα αν θα τα καταφέρουν και κατά πόσο, αυτό θα το κρίνουμε έτσι στην επόμενη. Μάλιστα. Στην επόμενη φορά που θα τους καλέσουμε να τους κρίνουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Σιγκούνα, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εμείς θα σας καλούμε συχνά πολύ. Και θέλουμε τη φωνή σας και τη σκέψη σας γενικότερα για να προσπαθούμε καλά να αφυπνίζουμε την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Θα τα πούμε και με την ιδιότητά σας, γιατί είστε και πρόεδρος της περιδιαβατικής. Τα λέω σωστά, διορθώντε με. Περιηγητική. Να μας τα εξηγήσετε όλα αυτά, να τα επικοινωνήσουμε. Καλό σας βράδυ, κύριε Σιγκούνα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.